Είμαι η Ναταλία Πεχλιβάνη και είμαι ιδιοκτήτρια στο μικρό fashion brand Miss Funkinati, το οποίο ασχολείται με την κατασκευή και το σχεδιασμό γυναικείων εσωρούχων. Σπούδασα ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το brand μου. Η πιο σοφή μου, θεωρώ, απόφαση για το brand μου είναι ότι αποφάσισα να έχει τα σχέδια μου να έχουν μια καλλιτεχνική και μια πιο κοινωνική διάσταση σε σύγκριση με το τι παίζει γενικά στο χώρο της μόδας. Και νομίζω ότι για τους νέους που θέλουν να μπουν στο fashion industry, το πιο σημαντικό είναι να ξέρουν ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ανταγωνιστικότητα, έχει πίεση, είναι καλά να είναι προετοιμασμένοι για τις δυσκολίες. Επίσης, το να μείνουν σταθεροί στο όραμα που να έχουν και στο πάθος τους καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για να κρατήσεις τον αρχικό σου στόχο. Πιστεύω ότι τα λάθη είναι αποδεκτά στον χώρο της μόδας. Φυσικά εξαρτάται και από το μέγεθος του λάθους. Νομίζω δεν μπορείς να αποφύγεις τα λάθη. Τι που μπορεί κάποιος να κάνει είναι να οργανωθεί καλά και να κάνει τη σωστή έρευνα για να μπορεί να αποφύγει κάποια λάθη. Χρησιμοποιώ τα social media για να προωθήσω τη δουλειά μου. Επίσης έχω το δικό μου website όπου εκεί μπορεί κάποιος να αγοράσει τα σχέδια μου, μπορεί να δει το portfolio της δουλειάς μου, της collection μου. Επίσης στο website μου μπορεί κάποιος να βρει και το blog που διατηρώ, στο οποίο χρησιμοποιώ ως πλατφόρμα προώθησης για τη δουλειά διαφόρων και το έργο διαφόρων γυναικών στον χώρο είτε στον καλλιτεχνικό είτε από διάφορους χώρους. Χρησιμοποιώ να κάνω την έρευνα online για να βρω τους καλύτερους προμηθευτές που χρησιμοποιούν τις πιο βιώσιμες, ας πούμε, πρακτικές. Επίσης να μπορώ να συγκρίνω στο που μπορώ να βρω καλύτερα υλικά για τα σχέδια μου και να εξελίξω με τον τρόπο τα σχέδια μου. Τα online resources είναι πολύ σημαντικά πλέον για τη δουλειά μας. Δίνεις ένα επιπλέον εργαλείο στο να το χρησιμοποιήσεις για να μπορείς να εξελίξεις τη δουλειά σου και να έρθεις και σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες και με άλλον κόσμο που μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς. Θεωρώ σημαντικό πρώτα να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι για το κομμάτι του fast fashion, τη ζημιά που κάνει στον πλανήτη, τις εργασιακές συνθήκες που έχει ο κόσμος που δουλεύει στο fast fashion. Όταν δει την επίδραση να έχει, θα μπορεί πιο εύκολα να κάνει το switch. Επίσης, το slow fashion brand, μπορείς να έχεις καλύτερα τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί σου, μπορείς να έχεις καλύτερες εργασιακές συνθήκες και μπορείς να ελέγξεις καλύτερα τι υλικά να αγοράσεις τα οποία θα είναι πιο sustainable για το περιβάλλον. Ένα κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να ήταν δημιουργικό για τους νέους που θα ασχοληθούν με τη μόδα είναι το κομμάτι το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν leftover fabrics που οι φάσματα που υπάρχουν σε αποθήκες, σε ρούχα που δεν χρησιμοποιήθηκαν και με τον τρόπο μπορείς να χρησιμοποιήσεις δημιουργικά έναν υλικό το οποίο έχεις άμεσα στη διάθεσή σου παρά το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει και στη χωματερή, ενώ με τον τρόπο ξαναχρησιμοποιάσαι το και χρειάζεσαι μια νέα ζωή και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με έναν δημιουργικό τρόπο για να κάνεις ένα καινούργιο σχέδιο.